Αν βρεθούμε σε μια κατάσταση επιβίωσης για να την αντιμετωπίσουμε, αρχικά καθόμαστε κάτω και παίρνουμε κάποιες βαθιές ανάσες, ώστε να ηρεμήσουμε, να μην πανικοβληθούμε και να μπορέσουμε να σκεφτούμε καθαρά. Στη συνέχεια βάζουμε προτεραιότητες στις ανάγκες που έχουμε και στους κινδύνους που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Όταν αριθμίσουμε τις ανάγκες και τους κινδύνους, αρχίζουμε να τους αντιμετωπίζουμε έναν προς έναν, ξεκινώντας πάντα από τον πιο σοβαρό, από αυτόν που μας απειλεί πιο άμεσα. Κάποια στιγμή, μία από αυτές τις ανάγκες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η τροφή. Μπορεί να μην είναι η πιο άμεση, καθώς μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τροφή τουλάχιστον για 3 εβδομάδες και προέχουν κάποιες άλλες, όπως συνήθως είναι πρώτα η ασφάλειά μας, η υγεία μας, το καταφύγιο για προστασία και το νερό, καθώς χωρίς νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο από 3 μέρες. Κάποια στιγμή όμως, όταν έχουμε εξασφαλίσει όλες τις προηγούμενες ανάγκες που αναφέραμε, θα χρειαστεί να βρούμε και τροφή, αν δεν έχουμε καταφέρει να διασωθούμε μέσα σε αυτό το διάστημα. Αρχικά θα στηριχτούμε στην τροφή που πρέπει να έχουμε όλοι αποθηκεύσει στο σακίδιό μας. Συνήθως, η τροφή που αποθηκεύουμε στο σακίδιό μας μπορεί να μας καλύψει από 1 έως 3 ημέρες. Αυτό το διάστημα, οι 1 έως 3 μέρες που μπορεί να μας καλύψει η τροφή που έχουμε αποθηκεύσει στο σακίδιό μας, είναι αρκετό μέχρι να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί και να αποφύγουμε το αρχικό σοκ. Κάποια στιγμή όμως η τροφή αυτή θα τελειώσει και θα πρέπει να αναζητήσουμε την τροφή μας από το γύρω περιβάλλον, ώστε να μπορέσουμε να διατηρηθούμε στη ζωή τουλάχιστον μέχρι να διασωθούμε. Η φύση μπορεί να μας παρέχει αυτή τη βασική τροφή που χρειαζόμαστε για να διατηρηθούμε στη ζωή τουλάχιστον μέχρι να διασωθούμε, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρουμε από τη φύση και το γύρω περιβάλλον αυτή την τροφή, εκτός από το σεβασμό που πρέπει να έχουμε στη φύση, είναι η γνώση και η εκπαίδευση. Η φύση μπορεί να μας δώσει φυτά βρόσιμα, καρπούς, φρούτα και σε βάθος χρόνου μπορούμε να πάρουμε τροφή από ψάρεμα ή κυνήγι. Καθώς λοιπόν πεζοπορούσα σήμερα, συνάντησα το φυτό κουμαριά που βρίσκεται πίσω μου, το οποίο σε κάποια περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να μας δώσει τροφή. Οπότε σκέφτηκα ότι είναι καλή ευκαιρία να δούμε, να αποκτήσουμε τη γνώση πώς το συγκεκριμένο φυτό μπορεί να μας δώσει τροφή σε κάποια περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η κουμαριά είναι ένας αϊθαλής θάμνος ή μικρό δέντρο που μπορεί να φτάσει τα 2 έως 3 μέτρα ύψος. Το συναντάμε σε περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο και την Ευρωπαϊκή Μεσόγειο, αλλά και την Αφρικανική, όπως μπορείτε να δείτε και στο χάρτη. Έχει μεταφερθεί όμως και έχει φυτευτεί σε κάποιες περιοχές όπως η Μεγάλη Βρετανία, έχει προσαρμοστεί και στις συνθήκες εκεί, οπότε μπορούμε να το συναντήσουμε και σε κάποιες περιοχές πιο βόρειες. Η κουμαριά καρποφορεί 2 φορές το χρόνο, μία φθινόπωρο και μία άνοιξη, και οι καρποί της ονομάζονται κούμαρα και είναι βρόσιμοι. Μερικά κυρία χαρακτηριστικά της κουμαριάς είναι αυτές οι μυτούλες που υπάρχουν περιμετρικά γύρω-γύρω από τα φύλλα της και ο κόκκινος κορμός που βρίσκεται στις άκρες των κλανδιών της. Ο κύριος κορμός του θάμνου έχει αυτό το γκριζοπό χρώμα, ενώ οι άκρες των κλαδιών έχουν κόκκινο χρώμα. Παρατηρήστε αυτές τις λεπτομέρειες ώστε να τις θυμάστε και να μπορείτε να αναγνωρίσετε το φυτό σε περίπτωση που το συναντήσετε στο δάσος, ώστε να είστε σίγουροι ότι πρόκειται για κουμαριά και μπορείτε να καταναλώσετε τους καρπούς της. Άλλο ένα χαρακτηριστικό της κουμαριάς είναι τα άνθη της. Έχουν λευκό χρώμα και το σχήμα τους μοιάζει με καμπανίτσα, να το πω έτσι. Δώστε σημασία σε όλες τις λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά που έχει το φυτό, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίσετε με σιγουριά και ασφάλεια αν το συναντήσετε.
Οι καρποί της κουμαριάς ονομάζονται κούμαρα, έχουν στρογγυλό σχήμα και κοκκόδι υφή. Το χρώμα τους ποικίλει ανάλογα το στάδιο ρήμανσης που βρίσκονται. Τα εντελώς άγουρα είναι πράσινα, τα μεσαίας ορίμανσης είναι κίτρινα και προς το πορτοκαλί και τα όρημα έχουν ένα βαθύ κόκκινο χρώμα. Όπως είπαμε, η κουμαριά καρποφορεί 2 φορές το χρόνο, φθινόπωρο και άνοιξη. Γι' αυτό μπορούμε να συναντήσουμε την ίδια στιγμή επάνω στο φυτό και άγουρα και όρημα κούμαρα. Τα κούμαρα πρέπει να καταναλώνονται μόνο όταν είναι όρημα, σε κανένα άλλο στάδιο. Όταν είναι άγουρα ή πολύ γυνωμένα, αν καταναλωθούν, δημιουργούν στομαχικά προβλήματα, όπως πόνο, διάρρεια, εμετό και ναυτία. Δώστε προσοχή σε αυτό, ώστε να μην σας δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα. Πάμε να δούμε πώς ξεχωρίζουμε τους καρπούς, τους οποίους πρέπει να καταναλώνουμε. Όπως είπαμε, ο καρπός της κουμαριάς πρέπει να είναι όριμος για να μπορεί να καταναλωθεί με ασφάλεια. Για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιος καρπός είναι όριμος, αρχικά προσέχουμε το χρώμα. Ο έντονα κόκκινος καρπός είναι όριμος. Έχει πολύ μαλακιά υφή. Βλέπετε, όταν τον πιέζω ανοίγει πολύ εύκολα. Και έχει γλυκιά γεύση. Ο καρπός που είναι άγουρος έχει πράσινο χρώμα και είναι πολύ σκληρός. Αυτόν τον πιέζω με πολύ δύναμη και είναι σκληρός, δεν χαλάει. Ακόμα και ο πορτοκαλί δεν είναι όριμος και δεν πρέπει να τον καταναλώνουμε. Και αυτός από το χρώμα τον ξεχωρίζουμε όταν είναι πορτοκαλί και αυτός είναι σκληρός. Επίσης, ο πολύ όριμος, αυτός που έχει περάσει η εποχή που μπορούμε να τον καταναλώσουμε, έχει ένα βαθύ σκούρο προς το μαύρο χρώμα. Είναι πολύ πιο μαλακός να τον πιέζουμε, αλλά έχει άσχημη γεύση, δεν έχει γλυκιά γεύση. Δώστε προσοχή σε αυτά, ώστε να μπορούμε να καταναλώσουμε τους καρπούς με ασφάλεια. Ο όριμος καρπός έχει μια πολύ γλυκιά γεύση. Αν δεν έχει γλυκιά γεύση, σημαίνει ότι δεν είναι όριμος και δεν πρέπει να τον καταναλώνουμε. Επίσης, δεν πρέπει να καταναλώνουμε μεγάλο αριθμό από κούμαρα, γιατί επίσης μπορούν να μας δημιουργήσουν στομαχικά προβλήματα. Αν κόψουμε τους καρπούς και τους αποθηκεύσουμε, πρέπει να καταναλωθούν μέσα σε 24 ώρες. Αλλιώς δεν είναι κατάλληλη για βρώση. Χαλάνε αρκετά εύκολα. Τα κούμαρα είναι πλούσια σε ζάχαρα, σε γλυκόζι και φρουκτόζι. Επίσης περιέχουν βιταμίνη C, β καροτένιο και βιταμίνη B3, όπως και πολλά άλλα θρεπτικά συστατικά. Τα κούμαρα τα χρησιμοποιούν επίσης και για θεραπευτικούς λόγους στην ιατρική, όπως για την καταπολέμηση κάποιων θρωβώσεων. Πάμε να δούμε πώς είναι και μέσα ο καρπός. Παρατηρήστε όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ο καρπός και η κουμαριά, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε το φυτό και να είστε σίγουροι ότι πρόκειται για κουμαριά και είναι ασφαλές για κατανάλωση. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με αυτά τα βίντεο επιβίωσης. Αν σας αρέσουν και αν σας φαίνονται χρήσιμα και θέλετε να τα συνεχίσω. Ξεκίνησα να κάνω τέτοιου είδους βίντεο που αφορούν την επιβίωση, επειδή ασχολούμαι με το αντικείμενο και πολλοί φίλοι μου το ζητήσουν. Αλλά δεν βλέπω να έχουν και τόσο μεγάλη επίχυση, γι' αυτό θα ήθελα τη γνώμη σας σχετικά. Αν θέλετε να συνεχίσω αυτά τα βίντεο που αφορούν την επιβίωση. Περιμένω λοιπόν στα σχόλια τις απόψεις σας. Πριν κλείσω, θα ήθελα να σας δείξω, να σας παρουσιάσω κάποια ελληνικά κανάλια στο YouTube τα οποία έχουν παρόμοια βίντεο με θέμα την επιβίωση. Πιστεύω αξίζει να κάνετε μία επίσκεψη σε αυτά τα κανάλια. Από εμένα να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Το κανάλι Alien Produce του φίλου Μιχάλη. Παναγιώτης Παυλίδης Survival Skills του φίλου Παναγιώτη. The Northest Rhombus του φίλου Γιώργου. Get Ready Tactical System του φίλου Μανώλη. Bush Camp Greece
του φίλου Δημήτρη. Το κανάλι Survival Lessons του φίλου Βασίλη. Wild GR του φίλου Χρήστου. Το κανάλι Ομάδα Ιχνευτέ του φίλου Λευτέρη. Survival Fun του φίλου Κωνσταντίνου. Hellenic Survival Team του φίλου Γιώργου. Επίσης μπορείτε να βρείτε και τη σελίδα Hellenic Survival Team στο Facebook. Outdoors University του φίλου Παναγιώτη. Ιωάννης Μπαϊμπάκης του φίλου Γιάννη. Survival Tactics Greece. Different Modalities A Way of Life του φίλου Ιωάννη. Το κανάλι Αγωγή του φίλου Μάριου. Buff Sailor του φίλου Κωνσταντίνου. Εξόριστη TV του φίλου Αλέξανδρου. Το κανάλι Κώστας Σημεωνίδης. Survival Expedition Camp. Η συγκεκριμένη είναι ομάδα εκπαίδευσης τεχνικών επιβίωσης. Τέλος, μπορείτε να βρείτε στο Facebook τις σελίδες Τεχνικές Επιβίωσης και Εξοπλισμός και Ελληνική Ομάδα Επιβίωσης. Όλα τα κανάλια υπάρχουν κάτω στην περιγραφή του βίντεο.